Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast θα εδώ από το φιλαθλό προς το φιλαθλό, με σχόλια φιλάθλων, μετά το Ολυμπιακό Σόφι 2-1 και σε έρχει κανός. Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι, είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται, άλλη μια άποψη από έναν απλό φιλαθλό σαν και εσένα, είτε τρομακτικές ιστορίες που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τις αφηγούμε. Είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρίς πρόβες, χωρίς προετοιμασίες. Προσοχή όμως, διότι είναι αυστηρός ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενους. Επίσης, εδώ στο κανάλι υπάρχει και η αστρονομία, που ως επιστήμη θα έλεγα ότι είναι εκπληκτική. Άρα και εσείς μπορείτε φυσικά να κάνετε εγγραφή, κοινοποίηση, like, σχόλιο, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό καθημερινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων. Το εκτιμώ, ειλικρινά. Και ξεκινώντα, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλε και όλου που ακούτε, που στηρίζετε καθημερινώ. Εκτιμώ το ότι αγαπάτε κι εσεί τον Ολυμπιακό όσο κι εγώ. Όπως και εκτιμώ επίσης το γεγονός ότι με μια απλή κίνηση του ενός δευτερολέπτου θα έλεγα πατάτε και likes ώστε να διαδίδεται η φάση, να γίνεται πιο ποιοτική εκπομπή, πιο διαδραστική, να υπάρχουν σχόλια, να τα βάζουμε κάτω όλα τα θέματα, να τα αναλύουμε και να υποθούν γενικά οι αλήθεια για τον Ολυμπιακό. Πάντα μα πάντα για το δικό του καλό. Εννοείται για το καλό της ομάδος, αλίμονο. Εξάλλου αυτό είναι και το μοναδικό κέρδος που έχουμε εμείς, που θέλουμε. Ο μοναδικός μας στόχος, τίποτα άλλο. Τώρα όσον αφορά τα θέματα που θέλω να συζητήσω, θα ξεκινήσω από τον παίχτη ο οποίο την ώρα που μιλάμε τώρα είναι στο αεροπλάνο, καθοδόν, για την Ελλάδα, για το Ελευθέρος Βενιζέλος, ως έρχει ικανός, που πραγματικά ελπίζω να είναι ικανός και να είναι και καλός είναι Ισπανός, 26 ετών, μεγαλωμένος ποδοσφαιρικά στην Αγγλία, όπου και εκεί έχουμε φυσικά το διάβλο, την επικοινωνία, αφού κάνει ο πρόεδρος δουλειές εκεί, αλλά και τον γνωρίζει πολύ καλά φυσικά και ο προπονητής ο Μίτσελ. Το συμβόλαιο αυτού του παιδιού έλυγε τώρα, το καλοκαίρι, αλλά υπήρχε οψιόν αγοράς από πλευράς Brentford Έλα όμως που η αγγλική ομάδα της Premiership, έτσι, δεν είναι πάλι Β' Αγγλίας, Championship, θέλανε που να το ξεφορτωθούν. Διότι ο προπονητής εκεί τα έχει τσουγκρίσει μαζί του, έχει χάσει δυστυχώς για εκείνον, αλλά ευτυχώ για τον Ολυμπιακό, τι θέση του βασικού στην ομάδα αυτή, που από ό,τι θυμάμαι είναι όγδοη στην Αγγλία, παρακαλώ, και δεν τη κανένα μεγαθύριο, κανένα από τα ονόματα του πρωταθλήματος αυτού, και σου λέει τώρα αυτός ο Αγγλικός Σύλλογος, αφού δεν ταιριάζουν τα γνώτα μας, ας χωρίσουν τα τσανάκια μας. Και μάλιστα με ένα ποσό εκ μέρους Ολυμπιακού θα τα σκάσει, έτσι. Το καλό είναι ότι είναι extreme, είναι μια θέση όπου πονάει ο Ολυμπιακός, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Παίζει μάλιστα και τις δύο θέσεις, και δεξιά και αριστερά, είτε δηλαδή με ανάποδο πόδι είτε όχι. Και φυσικά όπως γίνεται κατανοητό χάθηκε η περίπτωση το ΒΕ, που σίγουρα τον προτιμούσαν στον Ολυμπιακό, λόγω καριέρα, λόγω βιογραφικού. Έλα όμω που δεν μπίστηκε ούτε από τον Ανικό, ούτε από τον Μίτσελ, αλλά ούτε και από τον Βαλμποενά, έτσι, ο οποίο ο ίδιο ο Βαλμποενά τον πήρε τηλέφωνο και του μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό. Τίποτα τελικά προτίμησε την Ιταλία, την Ουντινέζε, α πάει στο Ούντιν, εντάξει. Το προτιμά. Δεν το έκανε δηλαδή το πρωτάθλημά μα. Τι να κάνουμε. Δεν είναι ούτε ο πρώτο ούτε και ο τελευταίο, έτσι. Κακά τα ψέματα. Το κακό όμω τώρα είναι ότι προέρχεται από ναυθαλίνη. Δηλαδή τι, από καθισιό. Τίποτα. Έχει παίξει 5-6 παιχνίδια φέτο. Και επίση βοηθάει πολύ ανασταλτικά. Είναι δηλαδή αρκετά καλό τακτικά. Προσέχει πάρα πολύ, γυρνάει πίσω. Ό,τι πρέπει είναι, όπω τον φαντάζομαι, να βοηθάει το ροντινέι. Καθώ ο ροντινέι βγαίνει πολύ προ τα εμπρό. Θα τον καλύπτει. Απ' τα αριστερά όμω, έτσι και παίξει με το Ρεαπτσούκ, λέω εγώ τώρα, το φαντάζομαι, δεν θα σου κάνει και πολλά πράγματα. Το καλό επίση είναι το γεγονό ότι είναι Ισπανόφωνο, έτσι και μάλιστα από την Ισπανία, όπω είναι ο Προπόνητη, όπω είναι ο Πεμπιέλ, θα έχει όλο τον κόσμο εκεί να μιλάει και να μπορέσει να προσαρμοστεί άμεσα. Τα υπόλοιπα αυτά όμω, όσον αφορά τον ε, Σέρχη Κανό, θα τα πω σε ειδική εκπομπή, αφιερωμένη στη μεταγραφή, μόλι ανακοινωθεί. Και επίσημα, έτσι. Α, αυτό είναι το ζουμί. Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το ότι οπωσδήποτε πρέπει να αποκτηθεί κεντρικό αμυντικό. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Ό,τι και να γίνει, φύγει δε φύγει ο Σισε ή ο Ισεϊνού Μπα ή ακόμη και ο Ρέτσο. Δεν κατάλαβα, εντάξει. Μπορεί να ήρθε τώρα, αλλά και πάλι μπορεί να φύγει. Το ελπίζω δηλαδή, γιατί έτσι όπω τον βλέπω, δεν προσφέρει στην ομάδα. Πώ θα γίνει δηλαδή. Τον είδαμε και χθε, δεν τον είδαμε, στον αγώνα με τον Όφη. Σου κόστησε τον γκολ στο στίχη εκεί, σε κατέστρεψε, σε κάψε. Γλίστριμα λέει αδικαιολόγητο είναι αυτό. Ούτε ένα παιδάκι τώρα. Έχει που έχει θέματα στα ψηλά, έτσι στα στημένα, που δεν μπαίνει κεφαλιά με τίποτα. Την πάτησε τώρα κιόλα και στα χαμηλά, ορίστε. Στο χορτάρι. Η άλλη ομάδα πάντω, η Nottingham Forest, μια χαρά έχει βρει κεντρικό αμυντικό. 33 ετών, Ισπανό, έτσι, ο Φελίπε. Τη Ατλέτικο Μαδρίτη μάλιστα, Εντάξει, παραγωνισμένο και αυτό εκεί, τέσσερι συμμετοχέ, αλλά είναι ένα σοβαρό ποδοσφαιριστή. Στον Ολυμπιακό θα βοηθούσε αυτό. Αλλά θα μου πει τώρα τον ρωτήσαμε αν θέλει να έρθει. Ε, αυτό είναι. Γιατί πάντω κάνω κριτική και τα λέω αυτά. Τα λέω γιατί θέλω να πάρω το πρωτάθλημα όσο τίποτα άλλο. Κάθε χρόνο το θέλω όλο και περισσότερο. Και βλέποντα τον αγώνα με τον Όφη, παρά το γεγονό ότι η ομάδα απέδωσε μπροστά αρκετά καλά, δεν με ευχαριστεί το γεγονό ότι κινδύνεψε αρκετέ φορέ στην άμυνα, δέχτηκε γκολ. Θα μπορούσε να είχε δεχτεί άλλα δύο κιόλα. Σου κάνανε φάσει στο τέλο, κουράστηκε, είσαι μισοπλέμονο γενικά. Δεν έχει τρεξίματα ω ομάδα. Αντιθέτω, η ΑΕΚ έχει περισσότερα τρεξίματα, είναι αλήθεια. Και α έχουμε εμεί περισσότερη ποιότητα γενικά, θεωρώ. Ένα γιατί και αυτή πονάει, μην νομίζει, έχει αδυναμίε. Ειδικά στα ακραία μπακ. Στου κεντρικού έχει τρώσει. Έβαλε μυαλό. Από τζαβέλε και μήτογλου και τέτοια πήγε σε δυο ξένου και ησύχα στο κεφάλι τη. Βίντα μου κουντί, ορίστε, που τα έλεγα εγώ το καλοκαίρι εδώ, το Βίντα τον πάρετε. Μια χαρά σου κάνει. Έχει παίξει εθνική Κροατία παλιότερα, ξέρω εγώ, εντάξει και τώρα πήγε παγκόσμιο κύπελο, αλλά δεν έπαιξε καθόλου, αλλά και πάλι. Τουρκία. Είναι μάχημο, είναι σκληρό παίχτη. Είναι αλήτη. Χρειάζεται και τέτοιο παίχτη στην ομάδα γενικά, με τσαμπουκά. Εσύ τι έκανε. Πει και πει στο Βρυσάλικο. Τον τραυματιάκια. Τέλο πάντων, θα πω περισσότερα για τον αγώνα ΑΕΚΑΡΗ και γενικά για τον Άρη. Δεν του έχω ξεχάσει αυτού. Θα του περιλάβω στα δικά μα τα σταθώ τώρα. Σε αυτό που λένε γενικά ότι το πρωτάθλημα είναι φέτο καλό. Το καλύτερο, λέει. Τόσο συναρπαστικό, τόσο ωραίο. Γιατί δηλαδή, επειδή ο Ολυμπιακό έχει μείνει πίσω και χαίρεστε. Δεν κατάλαβα. Για μένα προσωπικά το πρωτάθλημα είναι καλό όταν είμαι μπροστά με 20, 30 και 40 βαθμού σαν αυτά που σας έκανα τα τελευταία χρόνια, επί Μαρτίνς. Αλλά αυτό τώρα φέτο πρέπει να γίνει με έναν τρόπο μόνο. Να έχουμε επιτέλους τρεξίματα. Τώρα θα μου πει πώς θα γίνει αυτό, με κακή προετοιμασία, που έγινε και όλα αυτά που γίνανε, λάθος επιλογές. Η ουσία είναι ότι αυτό χρειαζόμαστε, οπωσδήποτε, γιατί χωρίς τρεξίματα δεν έχεις και καλή αμυντική λειτουργία. Προφανώς, ένα παιδάκι το ξέρει αυτό. Βλέπει για παράδειγμα ένα αρέα πτσιούκα, πούμε, που είναι σκασμένο, έτσι. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά απορώ που τον άφησε μέσα να παίξει τόσο καιρό, τόση ώρα με τον όφι. Έπρεπε για μένα να τον είχε βγάλει νωρίτερα. Δεν μπορούσε, φαινότανε. Επίση δεν μ' άρεσε που ο με τον όφι δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Τουλάχιστον θα έλεγα για κάνα 25 λεπτό, ήταν ω ή παρόν στο γήπεδο. Ανυπαρξία, πώ το λένε, τη πλάκα. Μετά ξυπνήσανε μέχρι το 85 περίπου. Ε, και μετά εκεί ήρθε η κούραση. Άντε να γυρίσουμε πίσω, να το κρατήσουμε. Αυτά που δεν γουστάρω εγώ. Αυτά που βλέπω φέτος τον Ολυμπιακό και με βγάζουν εκτό εαυτού. Και γιατί με βγάζουν εκτό εαυτού. Διότι αυτό δεν είναι ο Ολυμπιακό γενικά. Δεν το έχω ξαναδεί εγώ. 30 φεύγα χρόνια. Εντάξει, έχω δει να σκάει η ομάδα από την κούραση. Με βαλβέρδε α πούμε. 60 λεπτά κόκκινα και μετά τέζα καμπούρη. Εντάξει, αλλά έβλεπε πράγμα, έτσι. Έβλεπε ποιότητα τουλάχιστον. Είχε και παίχτε, εντάξει. Άλλε εποχέ. Κάθε πέρυσι και καλύτερα, δεν λένε. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, κάπω έτσι. Ε, ναι, δεν γίνεται τώρα να μαρκάρει με τα μάτια. Γιατί αυτό κάνανε στην αρχή, αλλά και στο τέλο του αγώνα με τον Όφη. Και να βλέπει έναν προπονητή, τον Μίτσελ, να φωνάζει στου παίχτε. Έτσι, στο τέλο εκεί, θυμάμαι. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, χαρακτηριστικά, Σαν να τους λέει, μάγκες κρατηθείτε γερά όσο αντέξετε μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Εντάξει κύριε Μίτσελ, αυτό είναι το υλικό που έχεις βρει. Εσύ όμως πρέπει να το διαχειριστείς, εσύ οφείλει να το κάνεις αυτό σωστά. Τουλάχιστον όμως, μ' άρεσε που έβλεπες πως στο 1-1 ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο κιόλα, ότι θα το γυρίσει η ομάδα το παιχνίδι, θα κάνει τον γκολ. Πώς το λένε. Φαινόταν, έκανε μπαμ. Εδώ εκατοντάδε χιλιάδε αγώνε ποδοσφαίρου έχουμε παρακολουθήσει στι ζωέ μα ο καθένα και ξέρουμε. Έτσι δεν είναι. Με τον Ατρόμητο δεν έβαζε γκολ ούτε μέχρι τώρα να παίζανε. Έτσι. Με τον Όφη θα βάζε. Εντάξει. Όριστε και στο βάλε χάρη στη μαγιά εκεί το Εμβυλά με τον Αραμπί στη φάση. Που μετά εντάξει πήγε να τα κάνει κουλουβάχατα εκεί. Ο ενβιλά, τέλο πάντων. Ευτυχώ μα έσωσε ο Πασχαλάκη και οι αγκαλιέ μετά και η εμψύχωση, έτσι η Πασχαλά και αυτά, όλα τα λεφτά. Είδε άλλο παιδί, διαφορετικό. Ο Μασούρα θα το έκανε αυτό. Δεν νομίζω. Διότι θυμάμαι ότι ο Μασούρα δήλωνε κάτι για Ελληνόπουλα, κάτι τέτοια. Που εγώ αυτά δεν τα γουστάρω γενικά. Τα πολιτικά να τα βάζω μέσα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακό είναι Ολυμπιακό, τέλο. Όλοι είμαστε το ίδιο και όλοι δουλεύουμε για το καλό τη ομάδα. Αυτοί που πληρώνονται ειδικά, έτσι πόσο μάλλον εμείς που δεν πληρωνόμαστε και απλά τα λέμε εδώ. Ο Πασχαλάκης απ' την άλλη είδε. δεν κοιτάει τέτοια πράγματα, τα, τα πάει καλά με όλους. Έτσι πρέπει, για το καλό του Ολυμπιακού, τέλος. Δεν σηκώνω κουβέντα εκεί σ αυτό. Όποιος θέλει να ανακατεύει μέσα πολιτικά, ρατσιστικά και αυτά, να πάει στο διάολο. Να μην ακούει και την εκπομπή στην τελική. Πάμε παρακάτω. Ε, ναι, το έχω πει εδώ πέρα, δεν θέλω πολιτικά. Να πάω όμω και σε κάτι που έχω συγκρατήσει έτσι θετικά, κατά νου, όσον αφορά το Ροντινέι, όχι μόνο η ποιότητά του, η οποία εντάξει, ξαναλέω, είναι τρελή εκεί στη Βραζιλία που τον άφησαν ελεύθερο, εννοείται. Μ' άρεσε επίση το ότι εμψύχωνε και τον κόσμο, δηλαδή του ξεσήκωνε. Εκεί με τα χέρια, βραζιλιάνικα πράγματα. Αυτοί λατρεύουν το ποδόσφαιρο. Αυτοί πραγματικά πεθαίνουν, σκοτώνονται για την μπάλα. Τρέλα μιλάμε. Αυτό σου λέει, έλα, πάμε, φωνάξτε, Εμψυχώστε! Έτσι έχει ωραία επαφή με τον κόσμο! Είναι καλό αυτό! Και είδε, είναι λίγε μέρε την ομάδα! Ε! Τρομερό! Είδε, άμα ο παιχταρά είναι όντω παιχταρά! Και έχει και προσαρμοστικότητα! Γρήγορη! Μεγάλη μαγκιά. Για σαν του μάγκα! Του βγάζω το καπέλο! Άμα φορούσα τώρα! Πριν πάω στα δικά σα σχόλια, να πω για το. Αεκάρι να πούμε! Δεν τρέπεσαι λιγάκι εκεί ο τίγρη! Γονατιά στη μούρη. Ο Αθανασιάδη, στο Φαμπιάνο, το Βραζιλιάνο, τον Αμυντικό, τον Κεντρικό του Άρη. Και τίποτα, ε, έτσι το πάτε. Τι έπρεπε να γίνει δηλαδή, να το σκοτώσει, χτυπά ξύλο. Τι έπρεπε δηλαδή να γίνει για να καταλογίσει το πέναλτι ο Πορτογάλο. Που έφερε εδώ πέρα ο Μπένετ και ο Μάνταλο. Ο Μάνταλο, όχι τη ΣΑΕΚ, ξέρει εσύ ποιο. Ο άλλο τη ΣΑΕΚ, στην ΕΠΟ. Από την άλλη είχε και ο Άρη ένα Γκρέι, ο οποίο Γκρέι, την μπάλα την έστελνε στη Δεκελίας να πούμε. Φαντάσου, από εκεί έφτανε η μπάλα στη Δεκελίας. Τόσο άστοχος. Ή μάλλον όχι, από πίσω εκεί στο Άλσος. Τι να πω, πραγματικά. Και αντί να φέρουν έναν επιθετικό αυτή μπα και δουν άσπρη μέρα να πούμε. Που λέει ο λόγο άσπρη, έτσι. Πάνε λέει και κοιτάνε ένα χαλίλοτζιτ. Το χαλίλοτζιτ αυτό εντάξει, Κροάτι είναι, καμία σχέση. Αυτό παίζει επιθετικό. Ρε πάτε καλά εκεί στον Άρη. Δεν έχετε κόψει ούτε ένα βαθμό από παθναϊκό Πάο Κάεκ. Φέτος. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Που μόνο από εμά ξέρατε να κόψετε. Από τον Κορμπεράν, το χαϊβάνι αυτό. Έφαγε μετά την άδικη κόκκινη και για ένα πάτημα της πλάκας, δεύτερη κίτρινη της πλάκας. Πολύ αυστηρό. Πάρα πολύ. Και μετά έβγαλε και τον επιθετικό το Γκρέι που είχε το μοναδικό. Και τελείωσε. Έβαλε μέσα εξάρι. Τελείωσες. Εκεί ο Άγγλος τελείωσε. Με τον Ολυμπιακό ξέρανε να παίξουν καλά όμω, έτσι. Μια χαρά τα δώσατε όλα. Εδώ τι μου λε, ρε, άφησε το μαζικού έξω. Το μαζικού, το καλό το μπακ. Και είχε μέσα έναν ο Ντουμπάτζο, τον Άγγλο, ο οποίο ο Ντουμπάτζο είδαμε ότι λε και το κάνε επίτηδε πραγματικά. Κλωτσιά κατευθείαν στον αραούχο. Άτσαλα, άγαρμπα, τι να πει. Γι' αυτό δεν πάει να περιμένει από τίποτα τέτοια. Πρέπει από μόνο να του κερδίζει. Πάμε στην Τούμπα για τη νίκη εμείς λοιπόν. Να κάνω όμως και μικρή παρένθεση όσον αφορά το μπάσκετμπολ, που φυσικά ασχολούμαι κι εγώ εξίσου, αν και στην Ελλάδα δεν έχει τόση πέραση ως το ποδόσφαιρο. Δύο λόγια μόνο και πάω στα σχόλια. Λοιπόν, αυτός ο Τάμας, ο Ματ Τάμας που έφερε ο Παναθηναϊκός, είναι εξαιρετικό από μακρινή απόσταση, έτσι τρομερό το τρίποντο. Δεν το συζητάω καν. Πάνω από 40% μ' αρέσει, Όπω μου αρέσει και ο Μπέικον, έτσι, ατομικά. Αυτοί οι παίχτε είναι πολύ ταλαντούχοι. Που μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακό δεν έχει τέτοιου παίχτε, γενικά, αλλά έχει ομάδα. Ε, εκείνη η μαγιά. Έχει χημεία. Είναι όλοι μαζί. Γι' αυτό λέω και στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό να είναι όλοι μαζί. Όπω τότε με τον Τζιμίκα, τον Ελανταλαουή, το Σεμέντο, ήταν όλοι φίλοι αυτοί. Μαζί βγαίνανε κιόλα και μιλάγανε. Κάνανε πλάκε, παρέε, τα πάντα. Όχι τώρα Μασούρα να μα λέει για Ελληνόπουλα και σαχλαμάρε ή να υπάρχουν Γαλλόπουλα ή Ισπανόπουλα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ξαναλέω. Αυτά με βγάζουν εκτό εαυτού. Πάμε παρακάτω. Στα σχόλια τα δικά σα. Πού να επανέλθω στο ΑΕΚ Άρη. Ο Άρη και με 10 παίχτε έκανε φάση στην ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω ότι έχει αδυναμίε. Θα τα πούμε αυτά τι επόμενε μέρε όμω. Γενικά. Έχουμε καιρό. Γιατί έχουμε την άλλη Πέμπτη. Όχι αυτήν εδώ την επόμενη το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εκεί στο Προποτζίδικο. Το μεγάλο. Πρώτο σχόλιο. Σπύρος πει. Καλησπερίζει. Και λέει ελαραμπί, Αυτά τα έχουμε πει. Βεβαίως. Λεωνίδας Λούγκος. Έχει λέει μόνο ένα να πει. Στον Ολυμπιακό δεν έχουμε προπονητή. Όταν λέει του περάσουν τα νεύρα. Θα πει τα υπόλοιπα. Ακόμα αναμένουμε. Μετά προφήτης 7. Γίνεται λέει Πολύ κριτική στο Μίτσελ, αλλά να το πιστώσουμε λέει το ότι ούτε παίχτε λέει διάλεξε φέτο, αλλά ούτε και κανονική προετοιμασία έκανε με την ομάδα. Ναι, όντω έκανε μία στην Ισπανία τη πλάκα. Που εγώ το έλεγα ότι αυτά δεν βοηθάνε. Άσε, το καλοκαίρι είναι όλο το ζουμί. Με αλλαγέ προπονητών εκεί, χωρί καλή προετοιμασία, πάει στράφη η χρονιά. Στο τέλο λέει θα κρυθεί το πρωτάθλημα, έστω και δύσκολα. Α παίρνουμε λέει τι νίκε. Αν είχε μείνει, λέω ο Κορμπεράν, ούτε εξάδα δεν θα ήμασταν τώρα. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό ο άνθρωπο. Πραγματικά δεν έχω κάτι μαζί του. Αλλά για προπονητή στον Ολυμπιακό δεν έκανε. Τι να κάνουμε. Τέτοιο ρεκόρ σε 13 παιχνίδια, μία νίκη και δύο ισοπαλίε. Τι στο καλό. Ασυγχώρητο σου λέω. Δεν σηκώνω τέτοια. Ω Ολυμπιακό, έτσι. Όχι προσωπικά ω Άρη. Άστο το προσωπικά, εντάξει. Για Ολυμπιακό μιλάμε. Όταν μιλάω για τον εαυτό μου, λέω για τον Ολυμπιακό. Μετά, Μάκη 72. Εκνευριστικά λέει, ανήκαν οι παίχτε να σκοράρουν. Είχαμε 25 ευκαιρίε. Συμφωνεί μαζί μου ότι άργησε να κάνει αλλαγέ. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν υπάρχει, λέει, Όλεγ, Ρέαπτσουκ δηλαδή, Γκάρι Ροδρίγε, αλλά και Παναγιώτη Ρέτσο. Και δεν πρέπει να ξαναπέξουν στον Ολυμπιακό. Διότι δυστυχώ συνεχίζουν να μα εκνευρίζουν. Μεγάλο άγχο, λέει, για να νικήσουμε στον ναό ένα νόφι. Σούπερ, λέει ο Πασχαλάκης. Αυτό τα λέει όλα. Ε, βέβαια, να σε σώνει τώρα ο Πασχαλάκη ή ο Τζολάκη. Δεν γουστάρω. Ολυμπιακό είμαι. Α με σώσει αυτό ο τερματοφύλακας. Ξαναλέω. Με τη Manchester United, με τη Liverpool, Manchester City, τέτοιε ομάδε τώρα. Μετά ξανά προφήτη 7. Αναρωτιέται αν πάνε καλά ορισμένοι εδώ πέρα που βρίζουν και τα λοιπά. Και προτιμάνε το σανό που του ταζουν άλλοι, ξέρω εγώ, δημοσιογράφοι. Και πόσο ηλίθιοι είναι αυτοί Κοίταξε, προφήτη, έτσι είναι. Τονίζει και το γεγονό ότι το κάνω αφιλοκερδό. Εντάξει, είναι, τα ξέρουμε, αλλά κοίτα αυτοί. Μάλλον έχουν θέματα με τα προσωπικά του και τα βάζουν με τον οποιονδήποτε. Εντάξει, επειδή έχω γίνει και εγώ εδώ γνωστό, θα τα βάλουν και με μένα. Η πλάκα όμω ποια είναι. Ούτε μία τα να πού από αυτέ δεν έχει έρθει στο Facebook που το δίνω κάθε φορά εδώ πέρα, φάτσα κάρτα, με ονοματεπώνυμο, χήμα να έρθουνε. Και να πούνε έλα εδώ ρε στυπού, να τα πούμε από κοντά και να δούμε ποιο είναι όντω ο στυπού. Α, αυτό είναι, να βρεθούμε από κοντά. Αλλά δεν έχουν τα κότσια. Μόνο στα λόγια, εξ αποστάσεως. Εγώ όμω είμαι Χάμε Ροδρίγε. Γεννήθηκα σε αυτή την πλευρά του κόσμου, από εκεί. Είμαστε διαφορετικοί. Και έτσι, εντάξει, και μου κάνουν τέτοια, θα αντιδράσω. Προφανώ. Θα περάσω στην επίθεση. Είτε μόνο μου, έτσι, ένα μέναν, είτε και με παρέα, άμα να δει πόσο μεγάλη την έχω την παρέα, όχι μόνο την άλλη. Πάμε παρακάτω. Α, και να πω κάτι. Ένα μόνο έχει έρθει με εδώ στο YouTube, ούτε καν στο Facebook να βρει και έμαθα ότι είναι στο εξωτερικό. Άλλη κότα αυτή που του μιετεγά το σπίτι όλο. Του το είπα, εντάξει, τελείωσε. Κατηδίαν του το είπα. Όχι εδώ πέρα μόνο, έτσι. Εννοείται. Όπω αγαπάμε έντονα τον Ολυμπιακό, έτσι και είμαστε έτοιμοι για όλα. Και μιλάω τώρα για Ολυμπιακού, έτσι. Δεν μιλάω εγώ για αντιπάλου. Αλλή μόνο. Με κανέναν αντίπαλο δεν έχω πρόβλημα. Και να βρίσουνε, καταλαβαίνω. Του πονάει ο ποπό από το σήμα που βλέπουν, του Ολυμπιακού. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Ο Ολυμπιακό όμω εκεί, όπα, είσαι Ολυμπιακό και τα βάζει με μένα, θα σου μισογά ό,τι έχει και δεν έχει. Μετά Ηρακλή Κωστή, καταιγιστικό Ολυμπιακό λέει, Ροντινέ και Χάμε πολύ καλή, ο Μπιέλ μάλλον δεν έβλεπε καλά την αιστεία. LOL, δηλαδή Life Out Loud. Μετά, Τζοβάνι Καπούτο. Πρέπει να βρούμε, λέει. Φωνιά μπροστά, επιθετικό. Μετά, ο Μανώλη ο Χλοπτσίδης. Απορεί, λέει, αν εκεί στο Ρέντι κάνουν προπόνηση ή παίζουν τι κουμπάρε. <χαι> δεν ξέρω. Όσοι, λέει, είναι υπεύθυνοι για τη φυσική κατάσταση, είναι για σουτάρισμα. Όχι βέβαια ότι δεν φταίει και ο προπονητή, ο οποίο επιβλέπει την κατάσταση έτσι τη ομάδα. Ναι, εκάστοτε έτσι είναι. Και οι προηγούμενοι δηλαδή φταίνε, αλλά και η διοίκηση φταίει πάνω απ' όλα, ε! Μετά ο Γιάννη Παραγιώ από Κάρπαθο, καλησπερίζει, μετά από καιρό, μπράβο λέει για την νίκη, αλλά στην άμυνα έχουμε θέμα μεγάλο. Μετά ο Γιώργο ο Πρίντεζη, ανίκανη λέει στην τελική προσπάθεια, και στο τέλο παραλίγο τιμωρία. Συμφωνώ, αυτό όμω οι δημοσιογράφοι δεν το λένε. Γενικά θα σου πουν τα καλά μόνο. Αν δεν είναι έτσι. Πρέπει, ξαναλέω, να είμαστε σε γρήγορση. Όταν αγαπάμε ακόμα και το παιδί μα, έχουμε και αυστηρότητα για το καλό του. Εμεί έτσι μεγαλώσαμε, με αυστηρότητα, γι' αυτό και είμαστε και με κανόνε και αυτά. Εντάξει, τώρα οι καινούργοι δεν ξέρω τι διάλογο κάνουν. Τα μολάνε, ξέρω εγώ, δικαίωμά του. Δεν μπορώ να πω εγώ στον καθένα τι να κάνω στο παιδί του. Μετά ο Κουεστή λέει: Καλή η νίκη, αλλά έχουμε πολλά κενά. Η ομάδα φαίνεται πολύ αργή. Συμφωνώ. Με κάρβουν ώρε-ώρε πάει το τρένο. Χάσαμε και πολλέ ευκαιρίε για γκολ. Τέλο πάντων, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Βεβαίω και τώρα αρχίζουν. Με αεπά, οκά, εκιστορίε. Νικόλαο και Λαϊδίτη. Καλησπέριζε. Εδώ τον καθηγητή. Τον καλησπέριζω και εγώ. Βέβαια, δεν ξέρω το επάγγελμά του. Για να πω και εγώ δεν πειράζει. Αντίστοιχα. Εύχεται υγεία. Αντευχόμαστε. Πόσο λέει, ομορφαίνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού μα ο Χάμε. Αλλά το αρέσει λέει και το πάθο του. Όσο και για τον Πολλά συγχαρητήρια λέει, είναι πολύ έντιμο και με σεβασμό στον ίδιο και στον Ολυμπιακό μα. Μετά, χάρη Σιφάκη. Η ομάδα λέει ήταν πολύ καλή από τη μέση και μπροστά. Δημιούργησε πολλέ ευκαιρίε. Και όταν δημιουργήσε ευκαιρίε, προφανώ θα βάλει και γκολ. Τώρα αμυντικά, εντάξει, θα το πούμε για άλλη μια φορά. Ο Ρέτσο δεν κάνει, δεν πα πουθενά με αυτόν. Ναι. Δεν εμπνέει η εμπιστοσύνη. Συνεχίζουμε έτσι και βλέπουμε. Υγεία σε όλου. Μετά ο Δημήτρη ο Σαμιώτη. τον αξιοθαύμαστο τον Άρη, εμένα. Και εγώ σε καλησπερίζω Εντάξει, πήραμε δύσκολη νίκη, χάσαμε πολλές ευκαιρίες. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στην Τούμπα. Με το Μπάοκ και με το Κύπελο στην ΑΕΚ. Ε. Όσο για Ρέτσο, δεν κάνει το παιδί προφανώς. Μήπως πρέπει να στριμώξει, λέει, χαρακτηριστικά λιγάκι το ΣΥΣΕ. μπά και γίνει εναλλακτική σε περίπτωση που λείψει Παπασταθόπουλος και Ντόι. Έλατε, ο Σισέ πρέπει να ανέβει, αλλιώς, εντάξει, τι να πω. Γι' αυτό λέω να φέρουν άλλον, ε, τόσο καιρό. Μετά George Temple, πίσω είμαστε χονί, συμφωνούμε. Δεν πάμε πουθενά έτσι, διότι τα τέτ γλίτωσε ο Superman, δηλαδή ο Πασχαλάκη. Και προσθέτει όσον αφορά τον Εμβιλά ότι πήγε να κάνει εκεί έγκλημα στο τέλο, βγάζοντα assist σε παίχτη του Όφη. Ευτυχώ το έσωσε ο Πασχαλάκη, διότι θα ήταν ο μοιραίο παίχτη. Ε, βέβαια. Πάνω Κυριακίδης λέει, ποιοτικό ο Εμβιλά, αλλά πολύ αργό πλέον. Εντάξει είναι, γι' αυτό και λέω: Πρέπει να φέρει κι άλλον είναι καλό εκεί. Ο Ιωσήφο Ελαραμπί είναι πρότυπο επαγγελματία και έχει πολλά να δώσει ακόμη από γκολ και τέτοια από εδώ και πέρα. Μετά ο Ευάγγελο Ολιάπη, με νύχια και με δόντια Ολυμπιακό. Χάσαμε πολλέ ευκαιρίε, ήρθε όμω το καλό αποτέλεσμα. Στην άμυνα έχουμε μεγάλο θέμα. Έτσι είναι, ζείτε Ολυμπιακό. Μετά, Σπύρο Γιακουμέλο, με ρωτάει πώ βλέπω τον Νταμπράουσκα. Πολύ θετικά, μ' αρέσει πολύ. Και είναι δυναμικό, έτσι, ω χαρακτήρα. Μ' αρέσουν αυτά. Του αρέσει, λέει, η εισαγωγή μου, είναι όλα τα λεφτά, λέει. Την έχει μάθει η νεράκι να τη λέει απ' έξω. Εντάξει, και εγώ τη λέω κάθε φορά, έτσι, δεν το έχω γραφώ μια φορά και τέλο. Κάθε φορά το ίδιο, όπω με ακούσε εδώ, ζωντανά. Και πραγματικά είναι όπω μου βγει. Αυτό μόνο του βγήκε, από μόνο του, όπω όλα τα άλλα. Και το έχω καθιερώσει, το θυμάμαι και εγώ, εντάξει, πάνω κάτω. Το αλλάζω, το τροποποιώ καμιά φορά κιόλα, έτσι. Αν παρατηρήσει, και είναι για όσε και όσου ακούνε για πρώτη φορά. Και μετά με βρίζουν επειδή το λέω συνέχεια. Ποιο είσαι, λέει, ο Ευαγγελάτο, ο, ο ένα ο άλλο. Τι μαλαϊκίε είναι αυτέ τώρα που λένε. Πραγματικά ο κόσμο έχει τρέλα, έχει αρρώστια. Και γενικά ο Σπύρος Διακουμέλος ευχαριστεί για τη φιλοξενία στο κανάλι και γενικά για την όμορφη παρέα. Όσον αφορά το άλλο το θέμα δεν το συζητάω εδώ πέρα. Αυτό είναι μεταξύ μας. Αλλά να ξέρεις ότι με σένα το άφησα να περάσει τον ντούκου, με εγκόμενε, το λέω λαϊκά και χήμα, δεν έχω κάνει το αντίθετο. Τι έχω απορρίψει, τι έχω τελειώσει, για αυτό το λόγο. Ενώ άλλο θα έλεγε εντάξει, και τι έγινε που δεν είναι τυπική, ξέρω εγώ, στην ευγένεια, για χάρη του κρεβατιού, ε, όχι, εγώ δεν σηκώνω τέτοια, δεν έχω ανάγκη. Κατάλαβε τι γίνεται. Πάντω εκτιμώ που παραδέχεσαι μετά, δήμος και I'm a lot Ευτυχώ που πήραμε αποτέλεσμα γιατί φοβότανε λέει, αυτό το παιχνίδι στην κατάσταση που είναι τώρα όφι, Όντω είναι ανεβασμένο. Έχουμε πρόγραμμα φωτιά από εδώ και πέρα. Και εύχεται να πάρουμε καλά αποτελέσματα. Καλή συνέχεια, βεβαίω, αυτά. Τα υπόλοιπα στα σχόλια. Ραντεβού στην αυριανή μα εκπομπή τα απόγευμα τη Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2023. Χαιρετώ, ζητώ Ολυμπιακό.